Σε εορταστικούς ρυθμούς εν ώψη Χριστουγέννων αρχίζει να κινείται σιγά σιγά η πόλη της Κοζάνης, με τη Δημοτική Αρχή να μεριμνά για τον διάκοσμο στο κέντρο και πέριξ αυτού. Συνεργεία του Δήμου ξεκίνησαν ήδη να τοποθετούν στολίδια, δημιουργώντας σχετικά νωρίς μια χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα στην πόλη. Η εικόνα της κεντρικής πλατείας έχει αλλάξει όψη, με το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τα ξύλινα σπιτάκια να έχουν πάρει τις θέσεις τους. Και φέτος ο Δήμος Κοζάνης ετοιμάζει ένα πλούσιο πρόγραμμα χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, με την έναρξη να ορίζεται στις 5 Δεκεμβρίου με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου «Παρουσία των Ονειράμα», που έστειλαν το δικό τους μήνυμα. Γεια σας, είμαστε Ονειράμα και 5 Δεκέμβρη σας περιμένουμε στην Κοζάνη να ανάψουμε μαζί το δέντρο και να ξεκινήσουμε τα ξύλινα μας όμορφα. Να είστε καλά. Θα γίνει και η φωταγώγηση του δέντρου, η ειδική εκδήλωση, αλλά ήδη έχετε ξεκινήσει να στολίζετε την πόλη. Έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες να δώσουμε το γιορτινό κλίμα στην πόλη. Είναι αρχίσει σιγά σιγά ο κόσμος να μπαίνει σε αυτό το κλίμα. Θα υπάρχουν όπως και πέρσι και τα σπιτάκια τα οποία θα έχουν να κάνουν με τα παιχνίδια των παιδιών, τον Άγιο Βασίλη και όλες τις δράσεις που μπορούν να γίνουν εκεί μέσα. Θα υπάρχει το τρενάκι, θα υπάρχει το καρουζέλ. Το δέντρο μας θα φωταγωγηθεί στις 5 του Δεκέμβρη με μια μεγάλη συναυλία των Ονειράμα, η οποία θα λάβει μέρος στην πλατεία. Ευελπιστούμε ότι ο καιρός θα είναι σύμμαχος. Πλέον η τεχνική υπηρεσία αρχίζει και εξαπλώνεται στο θέμα του φωτισμού της πόλης, του φωτισμού της πόλης. Σε λίγες μέρες θα είμαστε στην ώρα μας έτοιμοι. Σημειώνεται ότι ο Δήμος Κοζάνης συναντήθηκε και με τη νέα διοίκηση του Εμπορικού Συλλόγου, όπου έγινε μια ουσιαστική συζήτηση γύρω από τις δράσεις που μπορούν να γίνουν για να τονωθεί και η τοπική αγορά την περίοδο των Χριστουγέννων.